θεωρώ τη στιγμή που είχε ειδοποιηθεί μέσω εισαγγελίας εδώ και ένα χρόνο και από το χαμόγελο του παιδιού ότι έπρεπε τα παιδιά αυτά να πάρθουν, δεν έγινε τίποτα. Και φτάσαμε στο έγκλημα αυτό το οποίο φτάσαμε. Εντάξει, είναι θύμα και η μάνα και το παιδί. Έχετε ζητήσει... ζήτησα ψυχιατρική βραβευμένη, διότι κατά τη γνώμη μου, ο ψυχίατρος θα κρίνει, θεωρώ ότι βρίσκεται στην επιλόγια κατάθλιψη. Η οποία η επιλόγια κατάθλιψη κρατάει 6 μήνες μετά το τοκετό. Δεν είμαι γιατρός, οι γιατροί θα κρίνουν. Αλλά παρακαλώ και τον δημοσιογράφο και τον κόσμο, ας πούμε, να μην καταδικάζει, έτσι, γιατί είδα και στα κανάλια χθες διάφορες δηλώσεις και από δημοσιογράφους. Και από τον κόσμο και από την τοπική κοινωνία εκεί που τη θεωρώ υπεύθυνη, που βγήκε ο δήμαρχος αυτή και όλοι, οι οποίοι ξέρανε την κατάσταση και τα παιδιά δεν τα πήρανε, ίσως έχουν περισσότερη ευθύνη από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έτσι. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε. Προφανώς, παιδιά, σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να σκοτώσει το παιδί της. Έτσι. Και δεν το έκανε για να το σκοτώσει το παιδί. Σε εσάς δεν θα σας πω λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω. Είναι συγκεκριμένη και η ίδια. Είναι συγκεκριμένη, είναι συγκεκριμένη. Δεν θα σας πω όμως παραπάνω. Τίποτα άλλο. Εγώ θα σας πω αυτά τα οποία θεωρώ και σας είπα ότι είναι τα πιο σημαντικά. Δηλώνει σε εσάς που μιλήσατε προφανώς. Εσείς η αίσθηση που έχετε είναι ότι έχει καταλάβει αυτό που σας ρώτησα και πριν ότι τι έχει κάνει. Και το μέγεθος της πράξης. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει καταλάβει, κατά τη γνώμη μου. Αυτό θα το κρίνει ο ψυχίατρος. Θεωρώ ότι δεν έχει καταλάβει. Θεωρώ ότι δεν έχει συνέστηση των πραξεών του, σαν συνήγορος υπεράσπισης. Και θεωρώ ότι είναι ψυχικά άρρωστη, για μένα. Τώρα από εκεί και πέρα θα τα κρίνει η δικαιοσύνη αυτά, έτσι. Δεν σας λέω λεπτομέρειες. Όχι, όχι. Δεν μας επιτρέπεται από το σύλλογο και ποτέ δεν θα σας έλεγα. Σας λέω ότι σαν κοινωνία. Ναι, δεν μπορεί το κοινωνικό κράτος, έτσι, αλλά και εμείς πρέπει σαν δικηγορικός σύλλογος, όπως έχει κάνει και ο ιατρικός, να κάνουμε κάποια πράγματα. Και να έρθουν και φορείς από την Πάτρα που έστω να αποκαταστήσουμε την κοινωνική υπηρεσία. Μπορούσε και σε άπλες συνθήκες. Σε άπλες συνθήκες. Να ξέρετε ότι αυτό να γράψετε ότι η φτώχεια και η ανέχεια είναι άμεση συνάρτηση του εγκλήματος, του οποίου βέβαια δεν είχε καμία πρόθεση να γίνει. Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τη σωρό του μικρού του βρέφους που δεν είναι δηλωμένο μετά τη γέννησή του, γνωρίζετε κάτι εσείς? Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Με το θέμα που έχει προκύψει με το βρέφος που είναι στο νοικοκομείο στο Ρίο και δεν μπορούν οι συγγενείς να το πάρουν λόγω του ότι δεν έχει δηλωθεί στο δημοτολόγιο. Γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα, αν μου κάνετε αυτή την ερώτηση, καταλαβαίνετε πόσο άθλιες ήταν οι συνθήκες και τι και καμία βοήθεια δεν είχαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Παιδιά, δεν είμαστε ικανοί όλοι να κάνουμε παιδιά. Όταν τα κάνουμε, πρέπει να έχουμε, όταν δεν μπορούμε, κοινωνική μέρημνα. Το χαμόγελο του παιδιού, τι είχε κάνει που λέτε? Το χαμόγελο του παιδιού είχε κάνει μία αίτηση. Ναι, ναι. Και το θεωρώ ότι στην εισαγγελία, αν θυμάμαι καλά, να κατεπίδουσα και με φάξ και υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Έτσι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τι ζήτησε το χαμόγελο? Αυτό δεν μπορώ να σας πω το λεπτομέρειο. Ζητούσε να λάβουν γνώση ότι τα παιδιά δεν είναι σε καλά την κατάσταση. Σημειωτέρω όμως ότι το παιδί αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Κυρία Παναγιώτοπουλου, πώς δικαιολογείτε το γεγονός, τουλάχιστον αυτό πληροφορηθήκαμε εμείς, ότι πριν από ένα χρόνο, όταν είχαν επιχειρήσει κοινωνική λειτουργία να προσεγγίσουν το σημείο, είχαν εκδιωχθεί? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν ξέρω αν. Μα δεν είναι η κοινωνική υπηρεσία μόνο ο κοινωνικός λειτουργός, είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός. Έτσι, εγώ δεν θεωρώ ότι άπτονται των ευθυνών οι όποιοι αρμόδιοι. Και τονίζω, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, η κοινωνική δομή του κράτους. Του κράτους μας.